Το περιοδικό OK δημοσιεύει φωτογραφίες πάρα πολύ σπάνιες από το προσωπικό αρχείο του Μάκη Δελαπόρτα, από το σπίτι της Τησιχώρου, της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Να σας θυμίσω αυτό το σπίτι. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη το αγόρασε για 2 εκατομμύρια δραχμές τότε. Υπάρχει αυτό το σπίτι σήμερα, μένει κάποιος. Έχουν πουληθεί τα πάντα. Έχουν πουληθεί. Της Τησιχώρου. Από τα πιο ακριβά σπίτια στην Ελλάδα. Είναι πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο. Έτσι ακριβώς. Και λέγεται, υπήρχε μία φήμη ότι το είχε χαρίσει η Φρυδερίκη στη Βουγιουκλάκη για να σταματήσει να βλέπετε με τον τέος βασιλιά. Γιατί υπήρχε φλερτ, λένε οι φήμες της εποχής. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, ή ότι το είχε πάρει αλλή και επίτηδες εκεί κοντά για να μπορούν να βλέπονται. Ναι, κοντά στο παλάτι τότε. Για να μπορούν να βλέπονται. Όχι. Ότι υπάρχει ένας αστικός μύθος, λέω, το πες εσύ. Ναι, ότι υπήρχε όλα αυτά και γίνει, γιατί υπήρχε υπόγεια σύραγγα για να κοινωνούν. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι. Όλα έχουν ακουστεί. Πάντως αλλά το συγκεκριμένο είναι σε όροφο. Είναι σε όροφο. Ήτανε είναι. Ναι, αυτό λέω ότι υπόγεια σύραγγα από πού εννοείς. Στην πολυκατοικία. Όχι, την πολυκατοικία. Από το φωταγωγό, σκαρφάλωνε. Αυτό έχει πουληθεί. Έχει πουληθεί. Δηλαδή, πουληθήκε επί Αλίκης ή πέντε από το πλήρω νόμισε. Όχι, μετά από το Γιάννη. Όχι, Γιάννη μου, δεν τα πουλάμε αυτά τα σπίτια. Ναι. Το σπίτι, να σας πω ότι είχε 10 δωμάτια. Ήταν οροφοδιαμέρισμα τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε. Φοβερά, έχει γραφεία, βλέπω μέσα τα πάντα. Τεράστιο. Και το είχε πάρει η Αλίκη μόνη της πριν παντρευτεί τον Δημήτρη. Και τη είχε κάνει κάπως έτσι την πρόταση γάμου, γιατί τη είπε τόσο μεγάλο σπίτι, βρε Αλίκη μου, πώς θα μένεις εσύ μόνη σου. Και λέει αυτός, θα έρθω να μείνω εγώ. Και του λέει, Αλίκη, πώς θα έρθεις να μείνεις εσύ, από πού και ως πού. Λέει, θα σε παντρευτώ. Και έτσι έκανε πρόταση γάμου.